Είμαστε κυρίες και κύριοι, μου Μαρία Ελένη Νικηφόρο και πάμε να δούμε ειδήσεις μέσα από το neakrete.gr. Δρόμοι για γερά νεύρα και εικόνες που κόβουν την ανάσα και αποτυπώνουν το σθένος των οδηγών τουριστικών λεωφορείων, των ξεναγών αλλά και των ίδιων των τουριστών που οδηγούν, τεστάροντας τις αντοχές τους. Η μεγάλη δημοσιογραφική έρευνα της εκπομπής Ώρα Αιχμής της Κρήτη TV έβαλε στο μικροσκόπιο μερικά από τα πιο επικίνδυνα σημεία του οδικού δικτύου της Κρήτης και ίσως ολόκληρης της Ελλάδας. Υπήρχε μανία με την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων αναφορικά με την πρόσφατη κύκλιο που εξέδωσε για την Τσικουδιά και το Τσίπουρο, δηλώνουν οι καζανάριδες της Κρήτης. Οι πρόεδροι των απασταγματοποιών Ηρακλείου και Λασιθίου αναχώρησαν χθες από την Αθήνα με την ελπίδα πως η ΑΔΕ θα πάρει πίσω την περίφημη εγκύκλιο που αν εφαρμοζόταν θα έβαζε φωτιά στην Τσικουδιά. Μειώνεται ο μέσος όρος ηλικίας των γυναικών που προσβάλλονται από καρκίνο του μαστού. Πλέον πιο ευάλωτη ηλικιακή ομάδα είναι οι γυναίκες από 35 έως 45 ετών, ενώ η προληπτική μαστογραφική διερεύνηση θα πρέπει να ξεκινάει στην ηλικία των 35 ετών. Για περισσότερες ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο, πληκτρολογήστε neakrete.gr από το κινητό, τον υπολογιστή ή το τάμπλετ σας. neakrete.gr. Η ενημέρωση στα χέρια σου.